Λουίζα, αν μας ακούς, προσπαθώντας και εμείς να καταλάβουμε γιατί επικρατεί ένταση, όλοι φωνάζουν μέσα στην αίθουσα, ζητείτε αν γίνεται να φύγει ο κύριος Φορτσάκης, ο Πρίτανης, τον οποίο, όπως μας είπες και εσύ νωρίτερα, δεν τον αφήνουν. Ο κύριος Φορτσάκης δεν προτείνει να κάνει αυτή τη στιγμή συζήτηση. Τους λέει επανειλημμένα ότι τους πάμε μέσα στην σύγκριτο την αίθουσα παρά την θέλησή τους. Έχει απειλήσει και με μηνύσεις. Οι φοιτητές όμως είναι ανέντοτοι. Πήραν το λόγο πριν από λίγο και μέλη της ΠΟΖΕΤ, μέλη της τελεστικής γραμματείας της ΠΟΖΕΤ. Ο ένας, ο οποίος εκπροσωπεί την μειοψηφία, ήταν υπέρ των φοιτητών και ζήτησε από τον κύριο Φορτσάκη να ξαναλειτουργήσει η καρδιά του Πανεπιστημίου, δηλαδή η ανοιχτή συζήτηση, να το μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και οι φοιτητές. Ο πρόεδρος όμως είπε ότι θα έπρεπε να αποχωρήσουν οι φοιτητές για να θέσουν τη σύγκλιτο να συνεδριάσει. Σε κάθε περίπτωση όμως ο κ. Φορτσάκης είπε ότι και οι δύο, επειδή δεν είναι μέλη της σύγκλητου, παρανόμως βρίσκονταν και αυτοί εκεί. Μάλιστα, βλέπουμε εδώ για να ακούσουμε. Βλέπουμε να είναι ανένδοτοι πάντως οι φοιτητές οι οποίοι έχουν μπει μέσα στην αίθουσα, ανένδοτοι στο να αποχωρήσουν, ανένδοτοι στο να μην γίνει τώρα ο διάλογος. Θέλουν εδώ και τώρα να συζητήσουν με τον Πρίτανη και με τα υπόλοιπα μέλη της συγκλήτου, τα οποία, επαναλαμβάνω, βρίσκονται εκεί γιατί ήταν προγραμματισμένη η πρώτη συνεδρίαση σήμερα της συγκλήτου και η Πρίτανη είχε ζητήσει να παρευρίσκονται δύο εκπρόσωποι των φοιτητών και στη συνέχεια της ημέρας να γίνει ο διάλογος και με άλλους φοιτητές. Ένας αριθμός 15 φοιτητών, όπως βλέπετε, αυτός ο αριθμός δεν υπάρχει. Μιλάμε για 50 άτομα μέσα στην αίθουσα, οι οποίοι φωνάζουν, κρατούν τις πόρτες κλειστές και δεν επιτρέπουν στα μέλη της συγκλήτου να βγουν έξω. Μάλιστα, και ο Πρίτανης ανένδοτος στο να γίνει τώρα ο διάλογος, όπως μας είπες και εσύ, Λουίζα. Τους είχε ζητήσει να αποχωρήσουν και να επανέλθουν 12-12.30 που είχε γίνει η πρόσκληση στους φοιτητές για να μπορέσουν να ζητήσουν. Όλο αυτό το κλίμα βέβαια. Λέει αυτή τη στιγμή ο Πρίτανης. Ναι. Και οι φοιτητές του απαντούσαν ότι έτσι. Για να τον ακούσουμε λίγο, Λουίζα. Μιλάει τώρα ο κύριος Φορτσάκης. Μια καρέκλα και να λέτε που αφημίζετε το μισό το μάτιο, δεν μας πάει φυλαϊκά. Έτσι, δεν μας λέτε.
έχουμε εδώ τον Πρίτανη εντωμεταξύ, ενώ οι φοιτητές λένε ότι θέλουν να γίνει εδώ και τώρα συζήτηση για το θέμα το οποίο έχει ξεκινήσει και όλη αυτή η κατάσταση και όλο αυτό το εκρηκτικό κλίμα που είναι η φύλαξη των πανεπιστημίων. Ο κύριος Φορτζάκης πλησιάζει προς την έξοδο. Για να δούμε, Λουίζα, εάν θα τον αφήσουν τελικώς οι φοιτητές να φύγει. Οι φοιτητές του είπαν ότι η πόρτα είναι ανοιχτή και γι' αυτό με το που το άκουσε ο κ. Φορτζάκης σηκώθηκε και λέει: ωραία, αν είναι ανοιχτή, για να δούμε. Μάλιστα, και τον βλέπουμε εδώ. Η πόρτα έκλεισε όμως, Λουίζα. Ναι, προφανώς δεν θα μπορέσει να φύγει. Πρωτόγνωρες πραγματικά εικόνες εντός πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Ενώ ακούστηκαν νωρίτερα τα αιτήματα των φοιτητών, παρά το γεγονός ότι δεν γίνεται κανένας διάλογος, είπανε ότι ήρθαν εδώ παρά τις μηνύσεις με τις οποίες τους απειλεί ο Πρίτανης να μιλήσουν για τους security όπως τους χαρακτήρισαν και για τη φύλαξη στα πανεπιστήμια. Του είπαν ότι η πόρτα είναι ανοιχτή, σηκώθηκε λοιπόν αμέσως να